από την πρώτη στιγμή οι γονείς, η αγωνία των παιδιών δεν ήταν το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά οι όροι με τους οποίους θα ανοίξουν τα σχολεία. Κατά τη γνώμη μας, όλα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας τώρα τα δούμε στην πράξη. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις για να λήξει και η αγωνία των γονιών για το πώς θα εξασφαλιστεί η υγεία των μαθητών μέσα στην τάξη. Όταν το Υπουργείο δεν ανακοινώνει καθαρίστριες για τα σχολεία, να θυμίσω ότι οι καθαρίστριες την ημέρα που έκλεισαν τα σχολεία μπαίναν μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν μαθαίνουμε ότι τα απολυματικά που φτάνουν στα σχολεία πρόκειται να φτάσουν στις επόμενες μέρες, δεν φτάνουν ούτε για μία μέρα. Όταν βλέπουμε και ξέρουμε ότι το χωροταξιακό μέσα στην τάξη δεν καλύπτει αυτό το 1,5 μέτρο που απαιτεί το Υπουργείο Παιδείας, όπως επίσης και ο συγκροτησμός όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Εμείς απαιτούμε η κυβέρνηση να προγραμματίσει και για την επόμενη χρονιά, για το άνοιγμα της επόμενης χρονιάς των σχολικών κτηρίων, μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και ακόμα αν χρειάζεται να υπάρξουν και νοικιασμένα κτίρια ώστε να μπουν οι μαθητές, ώστε να μην χρειάζεται να έχουν σχολεία 800 και 900 μαθητές που θα βρισκόνται όλη μέρα τα παιδιά μεταξύ τους. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να διαμαρτυρηθούμε, αλλά κυρίως για να διεκδικήσουμε για το άνοιγμα των σχολείων, έτσι ώστε να διασφαλιστούν όλα τα μέσα για να μπορούν να ανοίξουν με ασφάλεια και για το προσωπικό και για όλα τα παιδιά. Τα σχολεία, όπως το ξέρετε, έχουν οξυμένα προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Αυτά τα προβλήματα φαίνονται ακόμα πιο έντονα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ζητάγαμε και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να είναι μειωμένος ο αριθμός των μαθητών μέσα στην τάξη. Τώρα έχετε με ένα νομοσχέδιο που όχι απλά τον αυξάνει, τον κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο και για τη ζωή. Οξυμένα προβλήματα όπως είναι το κτηριακό, όπως είναι η καθαριότητα, οι καθαρίστριες τώρα πολύ, όταν νομίζω το γνωρίζετε όλα αυτά. Οι μετακινήσεις φαίνονται ακόμα πιο έντονα. Εμείς ήρθαμε εδώ όχι για να μην πάμε στη σχολή. Η εκπαιδευτική ήταν πάντα δίπλα στα παιδιά, ήταν πάντα εκεί που χρειαζόταν η βοήθεια, δεν έχουν τα μέσα. Εμείς διεκδικούμε εδώ και θα πάμε και στις περιφέρειες, δήμους και όπου χρειάζεται, έτσι ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια για όλα τα παιδιά.